Κοίταξε, είχαμε κάποια προβλήματα τραυματισμών στην προετοιμασία. Προσπαθήσαμε να βάλουμε κάποια ουσιαστικά νέα συστήματα για να βοηθήσουμε και την ομάδα να προσαρμοστεί στον καινούριο αντίπαλο του Λουξεμβούργο. Η προετοιμασία, κατά την άποψή μου, πήγε πάρα πολύ καλά, δεδομένης και της χρονικής στιγμής που είμαστε και ότι κάποια παιδιά από την ομάδα έχουν πάρα πολύ χρόνο συμμετοχή στις ομάδες τους, πολλά παιχνίδια στα πόδια τους, κάποια άλλα όχι. Καταφέραμε λίγο και παντρέψαμε αυτά τα δύο και νομίζω ότι με αυτές τις δύο μέρες που θα είμαστε στο Λουξεμβούργο για να προετοιμαστούμε για το παιχνίδι θα μπορέσουμε να διεκδικήσουμε την νίκη που θα μας δώσει το κεφάλι στον όμιλο και την προτεραιότητα ουσιαστικά το προβάδισμα για να περάσουμε στον επόμενο γύρο. Κοίταξε, για την Πορτογαλία είχα ξανακάνει σχολείο. Ήταν ευτύχημα και πολύ μεγάλη νίκη. Πιστεύω ότι το κατάλαβε ο κόσμος. Είναι μια ομάδα η οποία έχει παίξει δύο φορές ή τρεις, αν θυμάμαι καλά, στο Ευρωμπάσκετ. Οπότε είναι μια μεγάλη ομάδα στην Ευρώπη, κακά τα ψέματα, μεγάλου βεληνεγούς. Το Λουξεμβούργο, να μην ξεγελιόμαστε, δεν θα είναι το ίδιο παιχνίδι όπως είναι μάλλον σε κάθε άμπκε. Γιατί καλώς ή κακώς, σε κάθε άμπκε βρίσκουμε τον τρόπο και τον κερδίζουμε εύκολα σχετικά, εκτός από το τελευταίο. Πιστεύω θα είναι πιο δύσκολο παιχνίδι, θα χρειαστεί παραπάνω συγκέντρωση και πιο πολύ να ακολουθήσουμε το πλάνο που θα βάλουμε για αυτό το παιχνίδι.